Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι από το 2016 οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Καρυπίδης, σούπερ μάρκετ είναι, αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Ο εμπεγμός τους από όλους τους κρίκους του συστήματος δεν έχει προηγούμενο. Πρόσφατα δικαιώθηκαν δικαστικά. Τώρα βρίσκονται μπροστά στην πιθανότητα να χρειαστεί να εμπλακούν σε νέους μακρόχρονους δικαστικούς αγώνες. Σας σημειώνουμε ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφασή του κήρυξε σε πτώχευση την εταιρεία Αφή Καρυπίδη, ανώνυμη εμπορική και εξαγωγική εταιρεία. Με βάση αυτή την απόφαση ορίστηκε σύνδικος και η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στις 2 του Απρίλη του 2019. Η σύνδικος ξεκίνησε να στέλνει καταγγελίες συμβάσεων εργασίας τον Ιούλιο του 2019 με ημερομηνία απόλυσης. Όχι την τρέχουσα ημερομηνία, αλλά αυτή της απόφασης που κηρύχθηκε η πτώχευση, δηλαδή 2 Απριλίου. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από τον Ιούλιο με αποστολές προς τους εργαζόμενους των καταστημάτων της επαρχίας και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με τους εργαζόμενους των καταστημάτων της Θεσσαλονίκης. Η ενέργεια αυτή, κύριε Υπουργέ, του Συνδίκου να καλεί τους εργαζόμενους να υπογράψουν απολύσεις με ημερομηνία ακόμη και πριν 6 μήνες έχει σοβαρές συνέπειες στα δικαιώματα των εργαζομένων. Λέμε για παράδειγμα για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να καταθέσει την αίτηση μέχρι και 40 ημέρες από την καταγγελία της εργασίας του. Σε αντίθετη περίπτωση χάνει το επίδομα. Μια συνέπεια αυτή. Ή μπαίνει στη διαδικασία να αποδείξει το λόγο που καταθέτει εκπρόθεσμα την αίτηση για το επίδομα ανεργίας. Να θυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ιδιαίτερα επιβαρημένοι οικονομικά και ότι ακόμα και σήμερα διεκδικούν τα δεδολευμένα τους από το 2016. Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, με τον τρόπο αυτού οι εργαζόμενοι χάνουν δικαιώματα σχετικά με τον τρόπο που θα λάβουν τα οφειλόμενα δεδολευμένα από την επιχείρηση, καθώς αλλάζουν οι όροι ικανοποίησης τους προ και μετά την πτώχευση. Από τον νόμο προβλέπεται ότι η πτώχευση δεν αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης εργασίας. Ότι ο μισθωτός ακόμα και μετά την κήρυξη της πτώχευσης διατηρεί όλα τα εργασιακά του δικαιώματα, όπως ενδεικτικά τις αξιώσεις του για επιδόματα γιορτών, επιδόματα αδείας και ούτω καθεξής. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων που γεννήθηκαν πριν την πτώχευση αποτελούν σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, όπως λέγεται και στο νόμο, πτωχευτικά πιστώματα και δι' προνομιακά λέει ικανοποιούνται από τον νόμο. Η σύνδικος, παρά το γεγονός ότι είναι υπεύθυνη για την καθυστέρηση των απολύσεων επί 6 μήνες, επιμένει να παραβλέπει τον νόμο και καλεί τους εργαζόμενους να κινηθούν δικαστικά. Σας ρωτάμε ποιες ενέργειες θα κάνετε ως κυβέρνηση, ώστε να σταματήσει, αν θέλετε, αυτή η παράνομη ενέργεια της Συνδίκου και να δικαιωθούν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Καρυπίδης. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, η υπόθεση Καρυπίδης έχει απασχολήσει πολλαπλά και την ελληνική δικαιοσύνη και το Υπουργείο Εργασίας. Και όπως γνωρίζετε, το Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Μακεδονίας έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά της επιχείρησης και η διαφορά θα συζητηθεί στο Πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο του 2019. Υπάρχει η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του Μαρτίου του 2019 ως προς τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων της εταιρείας και επίσης είχε δοθεί στο παρελθόν και έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους εγκλωβισμένους εργαζόμενους Καρυπίδης. Και είναι ένα θέμα γενικότερο που ως Υπουργείο εξετάζουμε και θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένες ενέργειες για το θέμα της αντιμετώπισης περιπτώσεων που βρίσκονται εργαζόμενοι εγκλωβισμένοι απλήρωτοι μακροχρόνια σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα επιβίωσης ή βρίσκονται στη διαδικασία πτώχευσης. Και όπως γνωρίζετε και στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο υπάρχουν σχετικά άρθρα τα οποία έρχονται να στηρίξουν την εργασία σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θέτεται συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά. Το πρώτο ερώτημα είναι για τον τύπο της απόλυσης που ο σύνδικος επέλεξε να κοινοποιήσει. Καταρχήν ορθά λέτε ότι δεν είναι αυτοδίκαιη η λύση μιας εργασιακής σχέσης σε περίπτωση πτώχευσης. Είναι μια δυνατότητα που έχει ο σύνδικος να εκτελέσει σε περίπτωση που αυτό κρίνεται ότι είναι υπέρ της πτωχευτικής διαδικασίας.
ως προς τον χρόνο είναι ένα θέμα, ένα αντικείμενο το οποίο θα λυθεί από τη δικαιοσύνη. Υπάρχει νομολογία, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Για να είναι έγκυρη βέβαια η απόλυση πρέπει να έχει ορθό τύπο και πρέπει να καταβληθεί και η σχετική αποζημίωση. Ως προς το θέμα του επιδόματος εργασίας, επικοινώνησα με τον ΟΑΕΔ και η άποψη του ΟΑΕΔ είναι ότι έχουν την προθεσμία που αναφέρεται από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης απόλυσης. Κατά συνέπεια, δεν εμποδίζονται οι εργαζόμενοι στην υποπτώχευση επιχείρηση να ενταχθούν στο επίδομα ανεργίας. Αναφέρατε κι εσείς ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα της δικαιολόγησης. Η άποψη του ΟΑΕΔ είναι ότι ο χρόνος της κοινοποίησης είναι επαρκής για να καταδείξει ότι είναι εντός της νομίμου προθεσμίας το αίτημα που υποβάλλεται για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας. Θέλω επίσης να σας πω ότι υπάρχει ένα αίτημα του Σωματείου, το οποίο άμεσα θα υλοποιηθεί, για να υπάρξει μια τριμερή συνάντηση για να επιληθούν τα προβλήματα που η ερώτησή σας ορθά θέτει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην υποπτώχευση εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε συνάδελφε, κύριε Κατσότη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όντως δεν περιμέναμε κάποια άλλη απάντηση από αυτή που δώσατε. Είναι πανομοιότυπες οι απαντήσεις. Και πριν με την προηγούμενη κυβέρνηση, ό,τι οι επιθεωρείς εργασίας κάνουν αυτό, κάναμε μήνυση, περιμένουμε τα δικαστήρια. Αυτή είναι η μόνιμη απάντηση, με όποιο πρόσημο βέβαια και αν έχει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πτωχευμένες επιχειρήσεις και πάμπλουτοι επιχειρηματίες. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει όλη αυτή τη λειτουργία του συστήματος πάνω απ' όλα διασφαλίζει τον εργοδότη και όχι τους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι χρόνια τώρα παλεύουν σε τέτοιες επιχειρήσεις που είναι μια αποτέλεσμα αυτής της μορφής οργάνωσης της οικονομίας να δικαιωθούν, που όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με όλες αυτές τις ρυθμίσεις που διέπουν το πτωχευτικό δίκαιο. Λέτε για το χρόνο της ανεργίας ότι ο ΑΕΔ μπορεί να δικαιολογήσει ότι αυτός θα είναι από την ημερομηνία της κοινοποίησης, της απόλυσης και όχι από την ημερομηνία που έχει γίνει. Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι είναι σε πολύ δεινή κατάσταση σήμερα. Αν θέλετε δεν παίρνουν ταμεία ανεργίας. Τόσους μήνες είναι στην ανεργία και χωρίς εισόδημα. Είπατε ότι το νέο εργασιακό νομοσχέδιο λύνει τέτοια ζητήματα. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι γνωστό, είναι ο δροστοτήρας εργασιακών δικαιωμάτων. Έτσι το χαρακτήρισε η εργατική τάξη. Γι' αυτό και είχαμε εχθές την απεργία, που παρόλα αυτά που λέτε ότι δεν είχε επιτυχία, σας πείραξε πάρα πολύ σαν κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κάνει δηλώσεις απαράδεκτες για την κινητοποίηση αυτή των εργαζομένων εχθές σε όλη την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι το εργασιακό νομοσχέδιο καταργεί τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Είναι γνωστό ότι οι εξαιρέσεις για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι πολλές και τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες πτωχεύουν ακόμα και δόλια, εσείς θα τις εξαιρείτε από την εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων γιατί θα έχουν οικονομική αδυναμία. Και ο Υπουργός θα είναι ο κύριος ηγεμόνας αυτής της ιστορίας να αποφασίζει ποια επιχείρηση θα εξαιρείται, ποιο σωματείο θα είναι αντιπροσωπευτικό και όλα αυτά που τα έχουμε αναδείξει όλη αυτή την περίοδο και πιστεύουμε ότι το εργατικό κίνημα θα συνεχίσει τον αγώνα για να ανατρέψει αυτό το σχέδιο νόμου για να μπορέσει να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του και τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις που εσείς σήμερα αυτό που υλοποιούν, αν θέλετε, de facto, το νομοθετείτε.